Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οικο. Με μια σκληρή ανακοίνωση, η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στι ΗΠΑ ω πρωτοφανέ φιάσκο και διπλωματική αποτυχία. Με το Μαξίμουνα να απαντά ότι τη στιγμή που ο Πρωθυπουργό αγωνίζεται για την προάσπιση των εθνικών θεμάτων σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου απαιτείται σοβαρότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδίδεται σε κρεσέντο μικροψυχία. Η εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού να παρακολουθεί τον πρόεδρο Τραμπ να παραχωρεί για περίπου 20 λεπτά μόνο του συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωση δεν είναι προσβλητική για τον κύριο Μητσοτάκη αλλά για τη χώρα που τη μετατρέπει σε κομπάρσο των εξέλιξεων. Τι έπρεπε να κάνει ο κ. Μητσοτάκη να σηκωθεί να φύγει ή να εμπλακεί από το Ιράν. Αντιθέτω, όπου του δόθηκε η να εμπλακει το ιραν αντιθετω οπου του δοθηκε η ευκαιρια Δημόσια, με πολύ μεγάλο θάρρο, υπερασπίστηκε όλε τι ελληνικέ θέσει. Είδαμε ξανά τον παλιό καλό ΣΥΡΙΖΑ των συνθήματων και τη ανευθυνότητα να επιδίδεται σε ένα κρεσέντο μικροψυχία. Απόψε, ολοκληρώθηκε η στροφή των 360 μοιρών που είχε υποσχεθεί ο κύριο Τσίπρα. Του ευχόμαστε good success στη νέα, αλλά τόσο αραχνιασμένη αντιπολιτευτική του τακτική. Φοβάμαι, μετά τα αποτελέσματα τη συνάντηση αυτή, ναι. μήπω ο κύριο Ερντογάν το εκλάβει ω πράσινο φω να συνεχίσει και με μεγαλύτερη ένταση. Επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Λευκό Οίκο ζητά το κίνημα αλλαγή, ενώ επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό εξαπολύει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Η εικόνα του θεατή Πρωθυπουργού στη συνέντευξη του κ. Τραμπ προβλημάτισε σοβαρά του Έλληνε. Ο κύριο Μητσοτάκη όφιλε να προβάλλει δημόσια ενώπιον του κύριου Τραμπ τι εθνικέ μα θέσει απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Δεν το έπραξε. Υπάρχει κανεί που Πολύ, να διατηρήσει το σαφέστατο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Τραμπ ότι η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί παραβία των κυριαρχικών τη δικαιωμάτων. Ήταν μια εικόνα χθε η οποία ήταν αμήχανη εικόνα. Και ήταν μια εικόνα η οποία προφανώ προβληματίζει όλου όσου την παρακολούθησαν, διότι είναι προφανέ ότι βλέπουμε, ξέρουμε τι δώσαμε. Το σημαντικό είναι να δούμε τι έχουμε κερδίσει. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ ένα αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Αφενό τη μεγαλύτερη εμπλοκή τη χώρα μα στα επικίνδυνα Αμερικανονατοϊκά σχέδια, Αφετέρου, τη συνεχή διάψευση ότι αυτή η πολιτική δήθεν θα προστατεύσει την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Εκτό απρόπτου, την Παρασκευή ο Πρωθυπουργό θα ενημερώσει του πολιτικού αρχηγού για τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλτ Τραμπ αλλά και για τα εθνικά θέματα.